Κανένας δεν ξέρει πότε πρωτοκατοικήθηκε το χωριό. Το πρώτο ιστορικό ντοκουμέντο που υπάρχει είναι το 1480 περίπου. Ξέρουμε τότε λοιπόν ότι το χωριό αυτό, το Σιράκο, μαζί με τους Καλαρίτες, παραχωρήθηκε στην Βαλιδέ Σουλτάνα. Η παραχώρηση ήταν ουσιαστική, επειδή και τα δύο χωριά ήταν πλούσια χωριά από τότε. Αργότερα, άλλο τουρκικό έγγραφο αναφέρει ότι το Σιράκο δεν αυτοδιοικεί το μοναχά, αλλά είχε στην κυριαρχία του, στην διοίκησή του και άλλα 42 χωριά της περιοχής. Η ανάπτυξή του οφείλεται στην κτηνοτροφία. Το χωριό διαθέτει θαυμάσιους βοσκότοπους. Πάνω από 80.000 γιδοπρόβατα βόσκαν επάνω στα βουνά. Υπήρχε η πρώτη ύλη. Φυσικό ήταν λοιπόν σύντομα να αναπτυχθεί αξιόλογη βιοτεχνία και εν συνεχεία αξιόλογο εμπόριο. Το εμπόριο ξαπλώθηκε πολύ νωρίς από τη Σμύρνη, την Κωνσταντινούπολη, την Οδυσσό, τη Μόσχα, σε όλα τα παράλια της Ιταλίας, στη Μασσαλία και αλλού. Οι έμποροι περισσότερο ασχολήθηκαν με την ιεργία, που ήταν πολύ πολύ αξιόλογη στο χωριό. Η Κάπα η Σιρακιώτικη έγινε περιζήτητη από όλους τους ναύτες της Αδριατικής, του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας και από όλη τη Μεσόγειο. Αυτό συνετέλεσε ώστε να έρθει πλούτο στο χωριό, να αναπτυχθεί πάρα πολύ και οικονομικά και πολιτιστικά. Το αποτέλεσμα δε αυτό ήταν όταν οι πυργητές ξένοι, Λίκ, Πουκεβίλ, επισκέφτηκαν το χωριό να βρουν πολύ αξιόλογο πολιτισμό εδώ και να γράφουν χαρακτηριστικά ότι οι ξένες γλώσσες που μιλούσαν οι Σιρακιώτες και τα έντυπα που κυκλοφορούσαν στις βιβλιοθήκες τους να είναι πολλά περισσότερα από εκείνα που δέθηταν οι Γιαννιώτες, τα Γιάννενα, που συνηθίζουμε να λέμε πως ήταν η πρώτη πόλη στα γράμματα και στα γρόσα. Δυστυχώς όμως αυτή η θαυμάσια ακμή του χωριού σταμάτησε απότομα μετά από την εισβολή των Τούρκων του Χουσέιν με τον Ισμαήλ Πλέσα στις 10 Ιουλίου του 1821. Τότε οι Τούρκοι κατάκαψαν το χωριό. Οι Σιρακιώτες ξενιτεύτηκαν. Μετά από χρόνια, 6 τουλάχιστον, το 1826 ξαναβρίσκουμε ντοκουμέντα ότι οι Σιρακιώτες γύρισαν τουλάχιστον μερικοί και προσπάθησαν να ξαναχτίσουν το χωριό στα παλιά τους πρότυπα. Το κατάφεραν. Πράγματι, η κτηνοτροφία έφτασε να έχει 40.000 και πλέον γιδοπρόβατα, αλλά όμως ποτέ δεν κατάφερε να φτάσει στην παλιά της ακμή. Πολλά από τα έξω εμπορικά τους κέντρα έπαψαν να λειτουργούν και γενικότερα το χωριό δεν βρήκε ποτέ την παλιά του έγκλη.